συνομιλούμε με τον διοικητή του Μποδοσάκιου Νοσοκομείου, κύριο Πασοτηρίου Σταύρο. Κύριε Πασοτηρίου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, στους ακροατές σας, συγγνώμη. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει κινητικότητα στην πλήρωση θέσεων γιατρών στο νοσοκομείο. Θέλουμε λίγο να μας πείτε τόσο για τα βήματα που έχουν γίνει και θα έρθουν οι καινούργοι γιατροί, όσο και για τον σχεδιασμό σας λίγο για το μέλλον. Κοιτάξτε, κύριε Βουγαρίδη, είναι μια πραγματικότητα ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένονται να έρθουν 6 νέοι γιατροί σε διάφορες ειδικότητες. Θα έρθει καινούργια πνευμονολόγος, ειδικότητα που δεν είχαμε, θα έρθει οφθαλμίατρος που δεν είχαμε, θα έρθει ορθοπαιδικός β, επιμελητής β, θα έρθει καρδιολόγος επιμελητής β, θα έρθει διευθυντής στην ΜΕΘ μας, και θα έρθει και άλλη μία γιατρός στην μονάδα του τεχνικού νεφρού. Έχουν ήδη βρεθεί, είναι στη διαδικασία πρόσληψης. Πρακτικά, μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα έχουν αναλάβει και καθήκοντα. Δεν εφησυχάζουμε σε αυτό, συνεχίζουμε, διεκδικούμε και υλοποιούμε. Από αύριο το μεσημέρι και μετά προκυρήσονται και άλλες δύο θέσεις για το νοσοκομείο μας. Η μία αφορά το παθολογικό μας τμήμα για παθολόγο επιμελητή Β και η άλλη θέση αφορά καρδιολόγο για την θέση του επιμελητή Β. Όλα αυτά σε συνέργεια με την τρίτη υγειονομική περιφέρεια και με το Υπουργείο βέβαια. Και γίνεται ένας επανασχεδιασμός, ο οποίος έχει σχέση με το νέο οργανισμό που ήδη ψηφίσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και το προτείνουμε προς έγκριση στην περιφέρεια, την υγειονομική που ανήκουμε και στο ίδιο το Υπουργείο. Τι σημαίνει το ότι θα έχουμε καινούργιο οργανισμό στο Ποδοσάκι Νοσοκομείο? Ανοίγουν νέες θέσεις γιατρών. Mm-hmm. Ήταν ένα πρόβλημα αυτό τα προηγούμενα χρόνια, το ότι ο οργανισμός είχε μείνει, ας πούμε... Κοιτάξτε, είναι πολύπλοκο mm-hmm. το ζήτημα αυτό. Το ότι καταρχήν ήταν ένας οργανισμός ξεπερασμένος και είχε να κάνει, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το νοσοκομείο δεν ήταν αυτόνομο, ήταν διασυνδεόμενο με το μαμάτσιο νοσοκομείο της Κοζάνης. Και τώρα, με τα νέα δεδομένα, έπρεπε να προσαρμόσουμε και να διοργανωθούν τα τμήματα και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις γιατρών κυρίως, αλλά κατ' επέκταση και νοσηλευτών, αλλά και διοικητικών. Άρα μπαίνουμε σε μια νέα κατάσταση. Οι ειδικότητες που μας είπατε ίσως να έλειπαν από το νοσοκομείο μας και σημαίνει κάτι για τα επόμενα χρόνια. Να τονίσω μόνο το γεγονός ότι από το 2015, όπου έχει ξεκινήσει από το 2007 ή 2008, αν δεν απατώμε, να δημιουργηθεί καινούρια πτέρυγα, εκεί υπάρχει το οφθαλμολογικό τμήμα. Mm. Δεν είχαμε γιατρό. Έχουμε δηλαδή κτίρια χωρίς γιατρό και τώρα έρχεται μία πρόσληψη ενός γιατρού, ενός επιστήμονα να καλύψει αυτό το παράδοξο κενό, έτσι. Και σκεφτείτε ότι με τα δύο προγράμματα που τρέχουν και τα χρήματα που θα έρθουν για την υγειονομική μας μονάδα, αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται μια καινούργια επανεκκίνηση για το νοσοκομείο μας, που είναι νοσοκομείο αναφοράς αυτή τη στιγμή για τα περιστατικά COVID, και προσφέρει τις υπηρεσίες του όχι μόνο στον Δήμο της Ιωρδαίας, αλλά και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, μια στιγμή που το αναφέρατε, θέλετε να μας πείτε λίγο πώς πάνε τα περιστατικά με τον κορονοϊό, στην κατάσταση βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε πάνω από 10 περιστατικά. Οι γιατροί μας είναι μάχημοι. Δώσαμε και 3 εξιτήρια. Δεν ανησυχούμε, είμαστε εδώ. Οι γιατροί μας είναι εδώ, το νοσηλευτικό μας προσωπικό είναι εδώ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους πολίτες. Ωραία, πιο πολύ ρωτώ γιατί στην Αθήνα υπάρχει μια ανησυχία για τις κλίνες ΜΕΘ, την ακούτε φαντάζομαι και εσείς. Κοιτάξτε, εδώ στην περιοχή μας αντιμετωπίσαμε, η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίσαμε
ένα περιστατικό που είχε σχέση με κάποιον γάμο που έγινε στην περιοχή, αλλά αντιμετωπίστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη διασπορά. Και το ευτύχημα είναι ότι πολλά από τα περιστατικά ήταν ήπια. Ωραία. Απλά εμείς θα πρέπει να προσέχουμε, διότι η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου ιού είναι ότι πολύ εύκολα μεταδίδεται. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθούμε να συνεχίσουν έτσι να έρχονται γιατροί, πάντα να αυξάνεται το προσωπικό του νοσοκομείου μας, παρόλο τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που κατά καιρούς και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν στις προσλήψεις των γιατρών στο δημόσιο. Κοιτάξτε κύριε Μπουγαρίδη, δεν εφησυχάζουμε. Και κύριο μέλημά μας είναι να θωρακίσουμε το ίδιο το νοσοκομείο μας, ώστε πρώτον να προστατεύσουμε το υγειονομικό προσωπικό που δίνει την ψυχή του για τους πολίτες. Πρόσφατα, αν είδατε, βγάλαμε ένα δελτίο τύπου, προσθέσαμε και δύο επιπλέον Isobox, ώστε εκεί να γίνεται η πρώτη ιχνηλάτηση των ύποπτων περιστατικών, για να μην υπάρχει διασπορά μέσα στην κοινότητα. Ωραία. Και γενικότερα τα μέτρα ασφαλείας και τα πρωτόκολλα που ακολουθούμε είναι αυστηρά. Για το καλό όλων μας. Τόσο των εργαζομένων όσο και των ίδιων των ασθενών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.